Εκλεκτή παρέα σήμερα, βλέπω πολύ, εδώ. Πολύ έτσι. Καλημέρα. Σήμερα, καλημέρα. Προφανώς θέλει να διώξει τον τελείωσε ο Θα ξεκινήσω από εσένα. Πρέπει να είναι ο Πούτιν. Δημήτρης Δανίκας μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δανίκα. Για αρχή του τέλους, λέω είναι. Ο κύριος Θάνος Κητής επίσης στην παρέα μας. Για πρόχειρη εκτίμηση κάνω. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο πιο χρήσιμος άνθρωπος. Είναι. Θα μας τα πει κύριε Δανίκα. Πάμε και το Γιάννη τον Αγουρίδη να καλημερίσουμε. Να πούμε καλημέρα και στο Γιάννη τον Αγουρίδη. Εδώ. Γεια σου, καλή Γιάννη. Σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη τον Δανίκα, ο οποίος τώρα και αυτή η εξέλιξη τώρα με τους δώσω. Αλλά... Μια εκτίμηση, κάνω μια πρόχειρη εκτίμηση, ότι μάλλον τιμάς το τέλος του Πούτιν. Τώρα, για μας... Η αρχή του τέλους, δηλαδή, μπορεί να κρατήσει πολύ γερό αυτό. Αυτό θα γίνει στη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα με τις εξελίξεις πολιτικές πώς θα βλέπεις. Εδώ στην Ελλάδα είδα σκουπίδια. Γι' αυτό κανείς πρέπει να αποφυλάσσεται πολύ. Να ακούει μουσική. Να βλέπει καμία ταινία, πες δύο ώρες ταινίες αυτή την εβδομάδα. Πάρα. Η μία ειδικά είναι και τις κυρίες. Ναι. Που λέγει το χρονικό ενός εφήμερου έρωτα. Ναι. Μην το χάσετε αυτό. Ναι. Γιατί είναι για τις κυρίες. Γιατί είναι μια πολύ ρομαντική κομμεντή, πάρα πολύ ωραία κομμεντή. Επειδή... Όπου λέει το εφήμερο μπορεί να γίνει μόνιμο. Το εφήμερο μπορεί να γίνει μόνιμο. Είναι δύο πλάσματα που συναντούνται τυχαία και αρχίζει να φλερτ. Αυτά με την πολιτική πώς σχετίζονται εδώ. Όχι, λέω, για να προφυλαχτείς από τα σκουπίδια, λέω. Και το δεύτερο είναι μια ωραία στιγμή. Να ερωτεύεσαι δηλαδή αντί να ασχολείσαι τώρα με την πολιτική. Όχι, να ασχολείσαι, δεν είπα να με ασχολείσαι. Α, και τα δύο. Για να προφυλάσσεις. Να σε κάτι. Υπάρχει μια ιστορική ταινία, ειδικά για σένα, που λέγεται «Η τελευταία νύχτα του Φράγκο Αμόρε». Ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Επειδή αύριο... πάμε παρακάτω. Επειδή αύριο θα ανοίξουν οι κάλπες. Γι' αυτό μου αρέσει ο Δανίκας. Τι έργο θα δούμε. Πολιτικά μιλάει. Ο ρομαντισμός είναι η καλύτερη τροφή του εγκεφάλου. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο άνθρωπος και αυτό έχει χαθεί. Υποφέρω εγώ από αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Δανίκας έβαλε την σφραγίδα. Είπε η αρχή του τέλους. Εμείς ως θεραπευτές είμαστε το τέλος της αρχής. Τέλος της αρχής. Γιατί πάμε στη συνέχεια. Πάμε στη συνέχεια. Θέλουμε τον άνθρωπο να έχει συνέχεια. Θέλω για να προχωρήσει η συζήτηση. Ναι, καλά, μιλάει. Μισό λεπτό. Αλλά πρέπει και με τους συντονίσουμε τη συζήτηση. Τι δουλειά κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει, πράγματι δεν κάνω αυτό. Σχεδιάσουμε λίγο. Μα θέλω να αυτοσχεδιάσουμε για αύριο. Επειδή ζούμε μια δηλητηρία. Να πω την εκτίμησή μου. Λέω λοιπόν το εξής όρους εδώ πέρα. 100 ευρώ να βάλει ο καθένας. Σε ένα στίχημα να βάλουμε τα προγνωστικά μας σε ένα φάκελο. Να τα σφραγίσουμε και κερδίσει, πάρει. Είμαστε 400. Απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πρόβλεψη τώρα. Εγώ μπορώ να την κάνω. Δεν τη λέω δημοσίευση βέβαια. Αλλά μπορώ να την κάνω. Δημήτρη, φέρτε μου χαρτί μου. Λέει να το γράψω. Το κάνουμε μετά. Το κάνουμε μετά. Ναι, βλέπεις η Βουλή να αλλάζει άρδη, να είναι πια μια κομματική. Βλέπω το εξής στη Βουλή. Το κανάλι της Βουλής θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Το βλέπεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τηλεθέαση, Α, ποιο. Να γίνει και αυτό. Λέει ο κύριος σήμερα. Για τη σακουλίτσα αυτή που έχετε μπροστά. Μια σακουλίτσα. Όχι, βέβαια. Τι σακουλίτσα. Τσάντα είναι πολύ. Είναι τσαντάκι περιεχομένου. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Το απείλησε η ίδια. Το όνομα είναι γνωστό. Είπε ότι θα είμαστε μέσα στη Βουλή 7 μέρες την εβδομάδα. Το άξιο με τα αυγιά μου δηλαδή. 24 ώρες 24 ώρες. Κακό είναι αυτό όμως, μη συγχωρείς. 24 ώρες 24 ώρες. Να ρωτήσουμε τους υπαλλήλους της Βουλής να σου πούνε. Εντάξει. Οπότε θα γίνει το εξής σκηνικό. Και αυτή η εικόνα, και αυτή, Δημήτρη, και αυτή η εικόνα με τα άδεια έδρανα δηλαδή. Θα δεν φεύγουν είναι όλοι, αρνητικό. Θα μένει μόνη της, θα μιλάει. Το ένα άκρο και το άλλο μιλάμε, έτσι. Τα άδεια έδρανα είναι μια ντροπή. Και να είναι καφενείο και να έρχονται την τελευταία στιγμή. Και αφού τους έχουν στείλει SMS. Εγώ... Θα στέλνουμε πίτσες εμείς και πέρα. Πάντως η πολιτική είναι στην κορύφωσή της με την πολλαπλότητα των κομμάτων και των επιλογών που βγαίνει και βγαίνει όχι μόνο ως πολιτική έννοια, ως κοσμική συμπεριφορά. Είμαστε μια κοινωνία που διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Και η εικόνα που βγαίνει είναι ότι ούτε ο ένας με καλύπτει, ούτε ο άλλος με καλύπτει. Μισό λεπτό. Υπάρχει τώρα η εποχή των μετακινήσεων. Άρα, συγγνώμη, ψηφίζω με γνώμονα το οποίο με καλύπτει περισσότερο σε σχέση με τον άλλον που δεν με καλύπτει και καθόλου. Και των ευκαιριακών συναντήσεων. Ναι, όχι. Και αυτό, στην πολιτική λέτε τώρα. Δηλαδή, λέει τώρα, μισό λεπτό. Αλλά το πιο με καλύπτει πάντα δεν ήταν μια αρχή. Ψηφίζεις το κόμμα το οποίο θεωρείς ότι είναι πιο κοντά σε σένα. Αυτό λέω. Ή αντιδρά στα υπόλοιπα. Κάνει ένα σχισμό με τις ανθρώπινες σχέσεις. Λέει ότι είναι προσωρινά όλα. Οι μετακινήσεις αυτές δηλώνουν μια προσωρινότητα. Δηλαδή ήμουν χτες εκεί, τώρα πάω εδώ, αύριο εκεί. Αλλά για 4 χρόνια όμως θα είναι που με κινήσεις. Ναι, βέβαια. Αλλά μετακινούνται πολύ. Η πολιτική τι είναι. Η πολιτική είναι μια απόφαση ζωής ενός ανθρώπου. Που πολλές φορές δεν ξέρει γιατί. Ναι, αλλά πρέπει να πείτε για σημείο το συνδέεται με τα ερωτικά και τα σεξουαλικά ότι ο άλλος τους έδιωξε ο ίδιος.
Ναι. Με τρομερόν του θέλει. Πώς γίνεται, αυτό μπορεί να το εξηγήσετε. Πώς γίνεται να θέλεις, να τον θέλεις, να το πάμε στη μικρή κλίμακα και ταυτόχρονα το διώχνεις. Καλά, συμβαίνει στη ζωή. Συμβαίνει. Ναι. Για αυτό, για αφισήμιο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Μιλάμε για πολιτική. Μήπως βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στην κουβέντα γι' αυτό. Να ακούσουμε και τον Γιάννη τον Αγουρίδη, ο οποίος είναι μαζί μας, δεν είναι εδώ στο τραπέζι, αλλά είναι μαζί. Γιάννη, πώς θα ακούσω όλα αυτά. Για την επόμενη μέρα θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο. Όχι, με ενδιαφέρον τα ακούω αυτά τα οποία λέτε. Για την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι πρέπει να υπάρξει μια προσοχή από τον κόσμο στο τι θα ψηφίσει, γιατί μετά μπορεί να θα χρειαστεί λογικά άλλα 4 χρόνια τουλάχιστον για εθνικές εκλογές. Άρα η απόφαση αυτή θα μας συνοδεύσει κάποια χρόνια τα οποία θα είναι κρίσιμα, θα είναι σημαντικά για τους πολίτες, οι οποίοι δυσκολεύονται σε κάποιες φάσεις. Γιάννη, μισό λεπτό. Είσαι σίγουρος θα γίνει μετά από 4 χρόνια εκλογές? Είπε. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά όταν, πας στην κάλπη όμως, εντάξει, ναι. Έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί τα επόμενα 4 χρόνια να πάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα πήγαμε στα 4 χρόνια. Έτσι, ολοκληρώσαμε τετραετία. Κράτησε την ύπαρξη. Του έδιωξε, Γιάννη, του έδιωξε. Του έδιωξε. Σκέψτε, του έδιωξε. Του είπε φύγετε από εδώ πέρα. Δεν σας θέλω. Αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, δεν του έδιωξε. Τα ζητήματα είναι λίγο πιο σύντομα. Άλλο η λάθος κρίση και άλλο του διώχνω. Κανείς δεν διώχνει. Ο κύριος σας κοιτάξει αυτό. Λάθη γίνονται πάντως ούτως ή άλλως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και τα ζητήματα θα παραμένουν εδώ, θα είναι εδώ την επόμενη μέρα και κυρίως από το φθινόπωρο τέλος πάντων, γιατί τώρα θα περάσουμε λογικά μια φάση μετά τις εκλογές, η οποία θα είναι καλοκαίρι, θα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Οι πολίτες θέλουν να ξεκουραστούν, θέλουν όσο μπορούν να χαλαρώσουν, εάν μπορούν να πάνε διακοπές, γιατί και τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και από εκεί και πέρα τα σημαντικά ζητήματα θα ξανατεθούν πάρα πολύ σύντομα. Και οι λύσεις θα πρέπει να δοθούν από την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Διότι πολύ σωστά είπατε ότι πλέον ο κόσμος είναι άπιστος. Να έρθω και εγώ στη συζήτηση την οποία κάνετε. Και μετακινείται πάρα πολύ εύκολα από το ένα στο άλλο. Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Ο γνωστός, να μην πω το όνομα τώρα, ήθελε τα ταγάρια, είχε τα ταγάρια μέσα. Του έλεγαν οι άλλοι, διώξε τα ταγάρια, ρε παιδί μου. Δεν ταιριάζουν τα ταγάρια σε αυτή τη σχέση. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις κατά τη γνώμη σου. Τίποτα, εκεί αυτό. Με τα ταγάρια. Πιστεύεις ότι κατά τη γνώμη σου, επειδή στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε, είδαμε κάποιες περιοχές λαϊκές, κάποια προπύργια παλαιότερα. Τι μου το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Κράτησε με ένα ολοκληρωμένο σαρωτικό. Μα είναι σαρωτικό. Και τι μου λες τώρα, ότι ψήφισαν δηλαδή το Μητσοτάκι επειδή μου λέει ότι έχει ταγάρια. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Μητσοτάκης, πράγμα που δεν κατάλαβε ο άλλος, δεν το κατάλαβε. Ναι. Και είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Το έλεγα εδώ και χρόνια, μήνες. Ότι ο Μητσοτάκης κατάφερε και μπήκε, τσαλωνίζει. Μείνει στο γήπεδό τους. Είναι τα πρόσωπα. Και τώρα συμβαίνει. Δηλαδή. Μπήκε μέσα στο γήπεδό τους. Μπήκε στο κέντρο και στο κέντρο αριστερά. Ναι. Εδώ υπάρχουν κουκουέδες και ψηφίζουν τον Κυριάκο. Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό. Δεν ρωτάς ανθρώπους γύρω σου. Εγώ ρωτάω ανθρώπους γύρω μου. Mm-hmm. Πάρα πολλούς. Και σημαίνει αυτό. Μπήκε μέσα στο γήπεδό του, τα πήρε όλα. Και αυτός δεν είχε. Έχει αφήγημα. Όμως ολογικά. Δεν είχε αφήγημα, αριστερό. Κατάλαβες τι λέω. Είναι κατανοητό αυτό που λέω. Επειδή μιλάμε και για ψυχολογία. Τα επιδόματα, 46%. Τα έχουμε πει, εμείς τα αναδεικνύουμε όλοι. Αλλά τα επιδόματα τώρα, μια και το λέει ο κ. Δανίκας, δεν θα υπάρχουν στην επόμενη φάση. Μα δεν είναι πέση, Γιάννη μου. Δεν κατάλαβες. Λέω αυτό. Ο ασκητής για την ψυχολογία του ψυχολογίου. Έλεγε ο Τσίπρας, τέλος πάντων, ναι. Μιλούσε για έναν ακραίο Μητσοτάκι, ακροδεξιό κλπ. Δεν έβγαινε το σενάριο αυτό. Ναι. Ο άλλος έβλεπε άλλα πράγματα. Ναι. Του έλεγε τα λόγια αυτό και έβγαινε αλλιώς. Δεν το κατάλαβες, Γιάννη. Αντικειμενικά δεν σου. Λοιπόν, μην επεκταθούμε άλλο σε ονόματα. Δεν πρέπει να πάμε σε ονόματα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι. Δεν λέω ότι ψηφίζω. Λέω λοιπόν. Αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Μακάρι να μπορούσαμε να φύγουμε. Όχι, συζητάτε. Να μα πει λίγο για την ψυχολογία του ψηφοφόρου. Ο Θάνος ο ασκητής. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ζητάει ένα πρόσωπο που εγγυάται την ποιότητα της ζωής του καθημερινού ανθρώπου. Ήταν πάντα όραμα αυτό. Όλοι που πηγαίνουμε και ψηφίζουμε θέλουμε ένα πολιτικό που να έχει σταθερότητα, ποιότητα, να έχει όραμα, να δίνει στη ζωή καλύτερη απάντηση. Και έχουμε δύο μεγάλα κριτήρια. Την υγεία και την παιδεία. Σωστά. Νομίζω ότι εδώ ο Πρωθυπουργός. Άρα θα δούμε κάτι στην επόμενη. Για να μην πω το όνομα, δείχνει ότι είναι καλός μάνατζερ. Εγώ ξέρω μια λέξη που τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ. Η πολιτική είναι συνέστημα, τεχνοκρατισμός και στόχευση. Ο κόσμος έχει διάθεση να ασχοληθεί με τις κάλπες, κύριε Ασκητή, κατά τη γνώμη σας. Γιατί
Εντάξει, έχουμε να πάει να ψηφίσει, δηλαδή, αυτό είναι. Να πάει να ψηφίσει, να σου... Ναι, νομίζω ότι και οι νέοι το δείξανε. Και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση είδαμε και τους νέους ότι έχουν ενεργή παρουσία. Και με κατεύθυνση να τους περιμένουμε να πηγαίνουν αλλού και τελικά να τι περιμένουμε. Και θέλει σταθερότητα. Η ψυχολογία της σταθερότητας. Να πω και εγώ κάτι για τα που έχουν υποθεί. Η αίσθησή μου είναι, γιατί και εγώ έχω αρκετές δεκαετίες και έχω παρακολουθήσει και αρκετές. Μ' αρέσει αυτό που έκανε. Μην αποκαλύπτεσαι. Λοιπόν, μην αποκαλύπτεσαι. Δυστυχώς έχω εκτεθεί. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι οι τελευταίες τι έδειξαν για το πώς ψηφίζει ο πολίτης. Ο πολίτης τι θέλει λοιπόν τώρα? Τα κάστρα, γαλάζιο, μπλε, τυρκουάζ, ροζ, δεν υπάρχουν. Ξεχάστε τα. Έχει το πρόβλημά του, το οποίο δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε ροζ, ούτε τυρκουάζ. Αυτό είναι πολύ σωστό. Ποιος μπορεί να του το λύσει, ανεξαρτήτως του τι βάζουν, και εκεί νομίζω δηλαδή όλοι υπήρχαν οι στρατηγικές σύντες. Για μένα όχι. Τελείωσαν. Δεν υπάρχει... Και όταν έγινε ένας προεκλογικός αγώνας με τα επιχειρήματα της δεκαετίας που εγώ τα έχω ξεχάσει, του 80 και του 90 και του δεν ξέρω και του πιο πριν, όταν και εγώ ήμουνα, μπορεί και να μην είχα γεννηθεί, δηλαδή χάνεις, μένεις στο δέντρο και έχεις χάσει όλο το δάσος, το οποίο είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου. Ποιος μπορεί να απαντήσει στην καθημερινότητα? Ποιος έδωσε τις περισσότερες απαντήσεις? Λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Όχι, δεν λύθηκαν. Είναι καυτά αυτά που είπε ο κύριος Ασκητής. Παιδεία, υγεία. Το είδαμε αυτό στις μετρήσεις. Δεν κρύβει το γεγονός ότι είναι δυσαρεστημένος με 5, 10 πράγματα, 20. Αλλά σου λέει ποιος μπορεί, τι έχει πει, πόσα έκανε. Για όλους, βεβαίως. Ζούμε σε μια εποχή που η νεύρωση της αστικής κοινωνίας, γιατί τώρα δεν είμαστε στα χωριά, τα καφενεία, τα πράσινα και τα μπλε και τα κόκκινα. Αυτά τέλος. Εδώ δεν ακούσαμε μία κόρνα τη βραδιά των εκλογών. Ναι, ο άνθρωπος σήμερα δεν είδαμε στον δρόμο. Ζητάει την ασφάλεια, ζητάει την ασφάλεια, ζητάει δουλειά, να έχει χρήματα στην τσέπη του, παιδεία και υγεία. Και αυτός είναι ο κεντρώος χώρος. Αυτό δηλαδή εκφράζει η σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό το τι σημαίνει αριστερά, τι σημαίνει δεξιά. Φόβος. Τι σημαίνει καθημερινότητα. Αυτό είναι. Ο φόβος. Κάτι λέει ο Δημήτρης Δανίκος. Ο φόβος. Ποιος είναι ο φόβος τώρα? Ο φόβος του πολέμου, των Τούρκων, των μεταναστών. Της ακριβίας. Της πανδημίας. Δηλαδή τώρα αυτό το πραξιόπημα που γίνει στην Ρωσία λειτουργεί υπέρ του Κυριακού. Και να σου πω ότι φοβάται ακόμη. Φόβος, φοβάται τα ακραία, τα ακραία πολιτικά κόμματα. Και ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον που δεν κοιτάει την προοπτική. Δεν έχει προοπτική που λέμε θα γίνει μετά από αύριο. Τι αύριο? Τον ενδιαφέρει μόνο ότι θα γίνει τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Αυτό να βγάλουμε το σήμερα, να επιβιώσουμε. Αυτό που ο Θάνος ασχετής, ότι ουσιαστικά ο άλλος ψηφίζει χωρίς ιδεολογία πλέον. Ναι, δεν υπάρχει ιδεολογία. Δεν υπάρχει. Έχει μεγάλο την ιδεολογία του μέσα του, αλλά σου λέει ωραία, ωραία η ιδεολογία. Πόσο μπορούν τα πρόσωπα πρώτον να εξυπηρετήσουν αυτή την ιδεολογία, γιατί και η ιδεολογία έχει προδοθεί σε όλα, έτσι. Δεν θέλω τώρα να πω. Δεν θέλω σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι σωστό. Αλλά υπάρχουν πολλά κόμματα, αλλά δύο πολιτικοί. Πόσα βάθρα έχουν γκρεμίσει, παιδιά. Χριστίνα, δύο λεπτά. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι σωστό, που λέει ο Μακαρίτης ο Χαρίλος, ότι υπάρχουν πολλά κόμματα, δύο πολιτικές. Είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, τι εννοεί αυτό? Και αυτό έγινε με τον κόσμο, για την ιδεολογία που λες. Ότι έβλεπε ότι πλην του ΚΚΕ όλα τα άλλα κόμματα, καλά, και δεν μιλάω για τα μικρά τώρα, τα πολύ μικρά, τα μιλάω για τα τέσσερα μεγάλα. Λοιπόν, ο περιφέρονται γύρω τον ίδιο άξονα. Λίγος πολύ. Δηλαδή, αν τους ακούς τελευταία, οι τελευταίες αναμετρήσεις που γίνονται τηλεοπτικές, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό, θα είναι ότι συγκλίνουν. Δηλαδή, αυτά. Τσακώνονται τώρα για τα νούμερα. Πέντε λέει ένας. Μήπως όμως κάποια πράγματα είναι στην κοινή λογική και δεν μπορούν. Ναι, μπράβο, στην κοινή λογική. Πάντως, άρα λογική... Ακολουθούν το ίδιο σύστημα όλοι. Η λογική, είναι Δημήτρη, σύστημα. Το πρωί. Άρα λοιπόν, ποιος είναι καλύτερος? Ποιος είναι καλύτερος για να μπορέσει να το χειριστεί αυτό και το σύστημα? Μπορεί να μου ο Κυριάκος. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Ασκητής. Όχι, λέω ότι το μήνυμα σήμερα, και αυτό είναι το σωστό και το υγιές, ότι η πολιτική πρέπει να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα. Σου λέει το πρωί ξυπνάει η γυναίκα και σου λέει θέλω 50 ευρώ. Τα έχει τα 50 ευρώ. Το παιδί μου πάει σχολείο. Μπορεί να πάει σε ένα καλύτερο σχολείο.
Μπορεί αύριο να έχει. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο που άρα τελικά είμαστε μια χώρα που έχει χαμηλότερε αμοιβέ. Δεν είναι την ιδεολογία. Δεν είπα, τι είναι, με συγχωρείτε, η έννοια της ιδεολογίας, τι είναι ιδεολογία. Ή με συναισθηματισμό. Η ιδεολογία ήταν μετά τον πόλεμο ένα γεγονός πράξη ζωής, γιατί υπήρχαν τα πάθη, τα μίση, οι συγκρούσεις, τα τραύματα, τα ψυχικά. Σήμερα οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι. Η αστική κοινωνία επιβάλλει ένα πολιτικό γίγνεσθε, το οποίο να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να ζω καλά και να έχω ασφάλεια. Που σημαίνει παιδεία, υγεία και σταθεροποίηση της οικονομίας. Ακόμα και η σύγκριση. Το 2023, ο άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τα πλέον απαραίτητα. Δηλαδή, όλοι λέω εννοώ, δεν είναι όλοι. Όχι, όχι. Ενώ μία μισό λεπτό. Μία στέγη 50 τετραγωνικών, μισό λεπτό. Ένα πιάτο φαΐ της προκοπής, η δουλειά, ένα καλό μισθό. Κάποιο ελεύθερο χρόνο. Εντάξει, αυτό όλο, Δημήτρη, αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Αυτό ήταν το επιχείρημα της δεν έχει εξασφαλιστεί αυτό. Με συγχωρείτε. Και που λέγανε ότι ο κόσμος πεινάει και τελικά δεν και πεινάει. Δεν είπα ότι πεινάει. Άλλο είπα εγώ. Δεν έχουν εξασφαλιστεί. Είμαστε... Το 2023 δεν έχουν εξασφαλιστεί. Καταλαβαίνει τι λέω. Είμαστε μια έχουμε πολιτεία, μετρήσει. Είμαστε μια πολιτεία. Ο Γιάννης Αγουρίδης. Όλοι εννοώ. Όλοι έχουμε, περισσότερο ανθρωποκεντρικό πρόσωπο. Ναι. Ακόμα και το σύστημα υγείας που έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Πολλά. Ο γιατρός βλέπει τον άνθρωπο. Για δέστε έξω. Εγώ ζω με ασθενείς στο εξωτερικό. Είμαστε ανθρωποκεντρικό σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την πατρίδα. Δεν βλέπουμε το πορτοφόλι, κυρία. Γιατί συγγνώμη δηλαδή. Επειδή έχω βρεθεί στο εξωτερικό πρέπει να έχει λεφτά. Και δεν σου δίνει ο γιατρός δημόσια υγεία για να σε εξετάσει και να πάρει φάρμακα θα περάσει από 10 κύματα. Εν μέρει πάντως ο Δημήτρης ο Δανίκας έχει δίκιο, διότι η Γιάννη Αγουρίδη όταν βλέπουμε, και αυτό έχει να κάνει με ευθύνες όλων των πολιτικών δυνάμεων διαχρονικά, όταν πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και πρέπει για να έρθει το ΕΚΑΒ στην ώρα του, και δεν το λέω για τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, έτσι, είδαμε και στα νησιά τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και χθες είχαμε μια ιστορία στη Λίμνο με έναν πατέρα που ήθελε να μεταφέρει το παιδί του στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 5.000 ευρώ. Δεν είναι αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι. Ναι. Πολύ σωστά, και επειδή είδαμε και πολλά θέματα σε σχέση με το ΕΣΥ το τελευταίο διάστημα, όντως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ούτως ή άλλως. Το μεγάλο άρα, στοίχημα. Πολύ σωστά, Χριστίνα. Και άρα και εκεί έχει ανοιχτά και τα αυτιά το κόσμος για να ακούσει ποιος μιλάει για ενίσχυση, ποιος είναι πιο αξιόπιστος ή δεν είναι για το ζήτημα αυτό. Αν χρειάζεται ένα πιο ισχυρό, για παράδειγμα, δημόσιο σύστημα υγείας, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει σε όλες τις χώρες να κάνουν αυτό, να ισχυροποιήσουν τα δημόσια συστήματά τους. Και ποιος λέει κάτι άλλο. Αυτά νομίζω ότι θα πέραν αυτού. Αυτό να πω κάτι άλλο τώρα. Αυτά που λέγεται το σύστημα υγείας, για να υπάρξει σύστημα υγείας και παιδεία, πρέπει να έχει λεφτά. Όχι, διαβάζει. Τα στοιχεία του τραπεζίτη το διαβάζει. Τα στοιχεία του τραπεζίτη. Εγώ να δει τα φορολογικά έσοδα. 140 η κατανάλωση. Ναι, αν λοιπόν το κράτος μπορούσε να εισπράξει τα μισά, αν είχε 30 δις, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Κατάλαβε, αγαπητέ Γιάννη. Πέρα ιδεολογία και Κυριάκου και Τσίπρα. Επειδή μα προλαβαίνουν οι φορολογικοί, Γιάννη μου. Στη Μόσχα και στην Ευρωπαϊκή. Ευχαριστούμε Δημήτρη Δανίκα, Θάνος και τη Χριστίνα μου. Ευχαριστούμε. Τόσο λίγο. Θα σου πω γιατί. Ωραίο είναι το λίγο. Το πολύ το βαριέσαι. Τα λέω καλά, κυρία Σκητή. Το πολύ το